Αγαπητοί ακροατές του I Love Πατρίδα και αγαπητά, τον είπα, είμαι ο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος και σας καλωσορίζω στην νέα μας εκπομπή, η οποία θα έχει τον τίτλο «Ο δρόμος προς τον Νοέμβριο» και στην οποία θα σας δίνουμε τακτικά εξελίξεις, μία φορά την εβδομάδα στην αρχή και αργότερα σε πιο συχνά, για τις εκλογές των ΗΠΑ, τις δράσεις του Ρεπουμπλικανικού και το δρόμο πλέον προς τον Λευκό Οίκο, τον οποίο περιμένουμε μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή μας, ένας πολύ καλός φίλος του κόμματος, τον οποίο καλωσορίζουμε. Πέτρο, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στο κανάλι μας. Σήμερα... Σήμερα λοιπόν είναι 24 Ιανουαρίου και Πέτρο, κάνε μας μια ανασκόπηση το που βρισκόμαστε για τα τεχνικά ζητήματα και ένα μικρό μαθηματάκι λίγο για τις προγραμματικές, για τους ακροατές και τηλεθεατές που δεν έχουν μεγάλη εξειδίκευση. Ναι, το σύστημα των ΗΠΑ τεχνολογικών παρουσιάζει, όπως ξέρουμε, πάρα πολλές ιδιομορφίες. Μία από αυτές είναι οι προκριματικές εκλογές, οι οποίες υπάρχουν στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και αντίστοιχα των Δημοκρατικών, ως αναδειχθεί ο υποψήφιος πρόεδρος για τις προεδρικές εκλογές. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει αρκετά νωρίς. Είναι αρκετά διαδραστική. Στην περίπτωση για τις εκλογές του 2024 που θα γίνουν στις 5 Νοεμβρίου, πάντα την πρώτη Τρίτη του κάθε χρόνου, είχαμε ένα πλουραλισμό υποψηφίων από τη μεριά των Ρεπουμπλικάνων. Ήταν 8 υποψήφοι εκτός του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος, ο Μάικ Πένς, ήταν ο Κρις Κρίστι, ήταν ο Ρόν Ντεσάντις, ήταν και είναι ακόμη η Νίκη Χέιλι, μοναδική που έχει παραμείνει, ο Τιμ Σκοτ, ο Βίβεκ Ραμασουάμι, ο Ντακ Μπέρκαμ και ο Έτζεϊ Χάτζισον. 8 λοιπόν υποψήφοι, οι οποίοι περάσανε στο πρώτο και στο δεύτερο debate. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπορέσεις να είσαι υποψήφιος πρόεδρος, που αν πρέπει κάποια κριτήρια πέρα από τα τυπικά και τα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά έχουν να κάνουν με δωρές που πρέπει να λαμβάνεις και σε πανεμερικανικό επίπεδο, αλλά και στην πολιτεία ως μήνυμα. Έχει να κάνει με ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να έχεις ως ελάχιστος δημοσκοπήσεις για να βάλεις υποψηφιότητα. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία και ουσιαστικά μέσα από αυτή την πληθώρα των υποψηφίων αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η Νίκη Χέιλι, η πρώην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, του Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, και φυσικά ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι και το φαβορί για να κερδίσει χωρίς δυσκολία την εσωκομματική διαδικασία. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή, μιας και θέσαμε το πλαίσιο, καλό θα ήταν να κάνουμε μια επεξήγηση του πώς γίνονται οι προκριματικές εκλογές της ΗΠΑ, ποιες είναι οι τρεις διαφορετικές κατηγορίες, caucus, open και close primary, και μετά να μπούμε σε μια ανασκόπηση των δύο πρώτων αποτελεσμάτων, του Ohio και του New Hampshire, και να τονίσουμε τις διαφορές που είδαμε σε αυτές τις δύο πολιτείες. Και να κάνουμε και ένα χρονολόγιο για τις επόμενες προκριματικές, τις οποίες θα βάλουμε την επόμενη καρτέλα, έτσι πολύ σύντομα, για να τις ζουν οι τηλεθεατές μας. Η επόμενη είναι η Νεβάδα, και μάλιστα έχει μια ιδιαιτερότητα, την στις 8 του μήνα και όχι στις 6. Θα σας εξηγήσουμε μετά τι εννοούμε. Καρολίνα. Βέβαια, μέχρι την Νότια Καρολίνα θα έχουμε προλάβει να κάνουμε τουλάχιστον μία-δύο. Οπότε θα μπούμε και σε λεπτομέρειες του τι περιμένουμε να γίνει εκεί, διότι υπάρχει το πολύ σημαντικό ότι είναι η πολιτεία από την οποία
κατάγεται και πολιτεύθηκε στο παρελθόν η Νίκη Χέλη και αν δεν πάει καλά εκεί πιστεύουμε και θα το δείτε και αργότερα, έχουν τελειώσει όλα. Να ξεκινήσουμε, Πέτρο, λίγο με τα τεχνικά των προκριματικών, τουλάχιστον για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ναι, οι προκριματικές είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει τον Ιανουάριο. Η πρώτη πολιτεία που έγινε σε αυτή ήταν η Αϊόβα. Χθες είχαμε στο New Hampshire και μπορεί να φτάσει και να κρυφθούν τα πάντα μέχρι και τις 7 Ιουνίου. Εκείνη η τελευταία διαδικασία στις προκριματικές εκλογές. Η σημαντική ημερομηνία είναι η λεγόμενη Super Tuesday. Είναι στις 5 Μαρτίου, γιατί εκεί υπάρχουν 16 πολιτείες, οι οποίες ψηφίζουν. Και σε αυτή τη στιγμή βγάζω και την καρτέλα της Super. Δείτε πόσες πολιτείες ταυτόχρονα θα συμμετάσχουν σε αυτές τις προκριματικές εκλογές. Είναι πάρα πολλές. Πέτρο. Όντως. Όταν λοιπόν τελειώσει η εσωτερική διαδικασία, μετά υπάρχει το συνέδριο του Ρεπουμπλικάνου, το οποίο φέτος είναι προγραμματισμένο από τις 15 Ιουλίου, θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουλίου. Και έχουμε και την καρτέλα εδώ πέρα, με το πώς θα γίνει, με 1250 αντιπροσώπους και εξήγησε μας και το έμεσο σύστημα, πώς γίνεται η εκλογή αυτό. Ναι, είναι με το, όπως γνωρίζουν, υπάρχει η έμεση αντιπροσώπηση με τους εκλέκτορες. Είναι πώς κερδίζει και κάθε υποψήφιος για την Προεδρία στην εσωκομματική διαδικασία. Όταν πάρει το μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτόρων, είναι αυτός ο οποίος και στο τέλος βγαίνει στην πρώτη θέση. Αυτό βέβαια μπορεί να κρυφθεί ίσως σε αυτή την περίπτωση και πολύ πιο πριν με τη δυναμική που είχε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ πρωτήτερα, υπάρχει εκτίμηση ότι η Νίκη Χέλη ίσως αποσυρθεί και πριν βασικά του Super Tuesday και ίσως μέσα στο Φλεβάρι να τελειώσει όλη η διαδικασία. Δεδομένου ότι φαίνεται ότι είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες στο να μπορέσει να κάνει οποιαδήποτε είδους, ας το πούμε, αξιοπρεπής παρουσίαση έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι από τους 8 υποψηφίους, ήδη ο Βίβεκ Ραμασουάμι, όπως το DeSantis, έχει δηλώσει επίσημα την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Τιμ Σκοτ, τον είδαμε χτες, μαζί με τον Βίβεκ. Και είναι από μεγάλη δύναμη ο Τιμ Σκοτ, διότι είναι γερουσιαστής στην πολιτεία της Χέιλι, στην Νότια Καρολάινα. Τον διόρισε η Χέιλι και τώρα δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της. Αλλά να πάμε λίγο στο τεχνικό θέμα. Πολλές φορές, αν οι 1200 αντιπρόσωποι αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν Τραμπ, μπορούν στο συνέδριο, η απάντηση είναι όχι. Είναι δεσμευμένοι να ψηφίσουν με βάση τα αποτελέσματα της πολιτείας που τους έστειλε ως αντιπροσώπους. Πολιτείες που δίνουν αναλογική εκπροσώπηση, δηλαδή Οχάιο, ήταν 39 εκλέκτορες, 37 πήρε ο... Έτσι, με αυτό το λόγο είναι winner takes all, δηλαδή εάν είναι 60-70 εκλέκτορες και οι 60 θα πάνε για τον πρώτο. Έχουν στην πρώτη ψηφοφορία μεικτό σύστημα. Η μισή είναι ελεύθερη να ψηφίσουν ό,τι θέλουν και η άλλη μισή είναι ψηφίζουν το αποτελέσματα των προκριματικών. Σε δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία είναι free for all. Ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Σύστημα αρκετά περίπλοκο και επιτρέπει, ειδικά στο Δημοκρατικό Κόμμα, στο πρόσωπο του υποψηφίου, δηλαδή μπορεί να έχεις επικρατήσει προκριματικές, ειδικά στους δημοκρατικούς, και στο συνέδριο να χάσεις. Όχι, πολύ πιο δύσκολα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να εξηγήσουμε λίγο τους τρεις τύπους εκλογών πριν μπούμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων του Οχάιο και του New Hampshire. Δηλαδή, να εξηγήσουμε το κόκκος, τι είναι το κόκκος,
τι το open primary και τι το close primary. Ναι. Ιωάννα, θα το αφήνω σε σένα αυτό. Ωραία, λοιπόν. Τρία συστήματα. Προσοχή. Εδώ είναι εσωκομματικές εκλογές, δεν είναι γενικές εκλογές. Γενικές εκλογές είναι το Νοέμβριο. Κάθε, όπως είπες, κάθε πρώτη-τρίτη κάθε τετραετία, δηλαδή η ημερομηνία αλλάζει, αλλά είναι πρώτη-τρίτη και είναι εργάσιμη ημέρα. Είναι λοιπόν εκλογές εσωκομματικές, άρα συμμετέχουν μόνο μέλη του κόμματος. Έλα που δεν είναι έτσι. Σε κάποιες πολιτείες είναι. Στο Οχάιο ήταν. Αυτό λέγεται κόκκους. Μαζεύονται τα μέλη του κόμματος στις τοπικές επιτροπές, σε κάθε δήμο ή κάθε περιφέρεια και με την ταυτότητά τους, την κομματική και την αστυνομική, μπαίνουν μέσα, ψηφίζουν σε χάρτη, κλασικά δηλαδή όπως το ξέρουμε και σε μερικές ώρες βγαίνουν τα αποτελέσματα. Αυτό έγινε στο Οχάιο. Εκεί δηλαδή ψηφίζουν μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι. Μετά έχουμε αυτές τις εκλογές, τις διαχειρίζεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση η εκάστοτε πολιτιακή ηγεσία. Πάμε τώρα open close primaries. Αυτές είναι εκλογές που διαχειρίζονται οι πολιτείες, το κράτος για να το πούμε απλά. Και παράδειγμα New Hampshire. Στις προκριματικές του New Hampshire μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε ανεξαρτήτως αν είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για Ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Με αποτέλεσμα στο New Hampshire να έχουν ψηφίσει υπέρ της Νίκη Χάλεϊ. Για να δούμε τι λένε οι ίδιοι. Πολύ γρήγορα θα σας So when you undeclared, you voted for Nikki Haley. If it was Nikki Haley against Joe Biden in a general election, who are you voting for? Joe Biden. What is the... Christian, who did you vote for and why? Yeah, so thank you. I voted for Nikki Haley, and it was certainly a strategic vote. I think the DNC is fairly resolute in their nomination for Joe Biden. And while I wouldn't vote for her in a general election, particularly on our differences with... climate change solution, a woman's right to bodily autonomy, or incarceration rates, I think a vote for Nikki Haley helps diminish Trump's influence in the RNC and their nomination, but is also a vote towards democracy. And Christian is emblematic of so many conversations that I've had here throughout the day. Rachel? Alex, Christian, thank you very much. Appreciate it. It's good to have that perspective. Και αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι σας δείξαμε το τι λέει και ειδικά το MSNBC που είναι μέσα ελεγχόμενα 100% από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ομολογούν δηλαδή οι ίδιοι ότι μαζικά κατεβήκανε δημοκρατικοί ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή όχι ότι είναι δημοκρατική, αυτό είναι μεγάλο θέμα συζήτησης, και υπέρ της εσωκομματικής αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, για να μην κατέβει ο Ντόναλντ Τραμπ στις γενικές εκλογές κατά του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει όλα αυτά τα προβλήματα στην υποψηφιότητά του. Θα τα αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή. Πέτρο, οι επόμενες είναι κόκκους. Οι προβλέψεις είναι Νεβάδα. Οι επόμενες δύο πολιτείες και η Νεβάδα, όχι όμως στις 6, στις 8 του μήνα, στις 6 υπάρχει open primary και μάλιστα εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος να έρθει η Χέιλι και να πει εγώ σάρωσα, ενώ είναι μια
εκλογή που δεν μετράει για τις, τα ισοκομματικά αποτελέσματα. Γι' αυτό ούτε ο Βιβέκ, ούτε ο Ντεσάντης, ούτε κανένας δεν είχαν δηλώσει υποψηφιότητα. Μόνο η Χέιλι. Και μετά έχουμε την Νότιο Καρολάινα. Δηλαδή την πολιτεία από την οποία κατάγεται εκεί. Νάτι, εδώ. Και μετά έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα του Μίσιγκαν, όπου θα ξαναπαιχτεί το παιχνίδι με το New Hampshire. Το Μίσιγκαν είναι μια οριακή πολιτική, αυτές που λέμε borderline states, πολιτικά. Πέτρο, ναι, λίγο να μας πεις και τα... Επισημάνες πολύ σωστά τι συνέβη βασικά στο New Hampshire, ότι δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάει να γραφτεί και να ψηφίσει ανεξάρτητα αν είναι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος ή των Ρεπουμπλικάνων. Και η διαφορά πάλι ήταν η συντηρητική υπέρ του Τραμπ, δηλαδή από το 11% υπέρ του Τραμπ σε μια πολιτεία, μάλιστα που παραδοσιακά είναι και δημοκρατική, αλλά έχει και αυτό το ανοιχτό σύστημα ψηφοφορίας. Για το Μίσιγκαν, πολύ σωστά το είπες, είναι ανήκει στις λεγόμενες μο πολιτείες ή αφήσιμες πολιτείες. Είναι η μία από τις 6 πολιτείες που καθορίζουν ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι υπάρχουν πολιτείες που δίνουν πάντα την ψήφο στους δημοκρατικούς ή στους ρεπουμπλικάνους. Παραδείγματος χάρη στους δημοκρατικούς είναι πάντα η Καλιφόρνια. Στους ρεπουμπλικάνους είναι από μεγάλες πολιτείες ο Τέξας. Υπάρχουν λεγόμενες αφήσιμες πολιτείες, είναι πολιτείες κλειδιά. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να δούμε το τι θα γίνει. Δηλαδή, καταρχήν είναι το πιάνοντας από τον νότο προς το βορρά, είναι η Αριζόνα, η Νεβάδα, η Τζόρτζια. Και μετά έχουμε το Μίτσιγκαν, έχουμε το Ουισκόνσιν. Επίσης, το Wisconsin, μια προβληματική πολιτεία. Και στη Super Tuesday, τι γίνεται, εξήγησε στους ακροατές μας, τι θα γίνει. Ναι, η λεγόμενη Super Tuesday κρίνει πολύ το αποτέλεσμα, διότι είναι 16 πολιτείες οι οποίες ψηφίζουν. Οπότε εκεί υπάρχει μια συγκεντρωτική εικόνα και λόγω επίσης και της γεωγραφικής κατανομής η οποία υπάρχει. Και εκεί ουσιαστικά εν πωλής ξεκαθαρίζει το αποτέλεσμα. Η τάση δηλαδή η οποία υπάρχει πριν την Super Tuesday, εκεί βγαίνει και ουσιαστικά μια πολύ καθαρή εικόνα στο που πηγαίνουμε. Όσον αφορά την εσωκομματική διαδικασία. Όμως, και θα παίξουμε ένα βίντεο τώρα. At the math and the path going forward, and I don't see it for Nikki Haley. I think she's run a great campaign, but I do think there is a message that's coming out from the voters, which is very clear. We need to unite around our eventual nominee, which is going to be Donald Trump, and we need to make sure we beat Joe Biden. It is 10 months away. Till the November election, and we can't wait any longer to put our foot on the gas to beat the worst president, to beat a president that's kept our borders open, allowed fentanyl to pour through, allowed inflation to go rampant. He is hurting the American people, and we need to do everything we can to unite so that we can defeat him. No, αυτή ήταν η Ρόνα Μακδόναλ, είναι η Γενική Γραμματέα του Κόμματος, η οποία περίπου τα είπε όλα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, Πέτρο, μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή παρουσίαση, τη σύντομη ανασκόπηση των γεγονότων της προηγούμενης εβδομάδας, να δώσουμε ένα ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, στην οποία θα έχουμε την ενημέρωση για τη Νεβάδα και την πορεία της προς την Προεδρία. Το μόνο για μένα που μπορεί να ανακόψει είναι κάτι πολύ κακό. Και θα το πω πολύ ευσχήμως, πριν σου δώσω το λόγο για το κλείσιμο, να φροντίσει την ασφάλειά του ο πρόεδρος Τραμπ, για να μην ξανασυμβούν αυτά που συνέβησαν με τον Ρόμπερτ και τον Τζον Κένεντι. Πέτρο.
Ιωνάθαν, θέτεις κάτι το οποίο συζητιέται και είναι ένα γεγονός που πολλοί φοβούνται ως την τελευταία λύση του βαθμού κράτους ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ, διότι αν το δούμε λίγο στην πορεία, σε στάδια, τι έγινε, προσπάθησαν το 2016 να γίνει καταρχήν αυτό το οποίο λέμε character assassination, δολοφονία χαρακτήρος. Αποτύχαμε. Με τα περίφημα Russian hoaxes, δήθεν ότι ήταν πράκτορα των Ρώσων, τα οποία αποδείχθηκε ότι τα ξέραν ότι ήταν ψέματα την ώρα που τα ανακοινώνανε. Ήταν η προσπάθεια με καθαίρεσή του, επειδή σήκωσε το τηλέφωνο του στον Ουκρανό ομολογό του για να δει πώς πάει η υπόθεση διαφοράς του Γιουν, του Μπάιντεν για την υπόθεση Μπουρίσμα. Προσπαθήσανε, η αλήθεια είναι, τα γεγονότα του Καπιτόλιο. Προσπαθήσαν λοιπόν να κάνουν αυτή τη λεγόμενη δολοφονία χαρακτήρως. Όταν αποτύχανε λοιπόν και μετά έγιναν τα γνωστά περίεργα αποτελέσματα σε 6 αμφίσιμες πολιτείες, να πω ότι η έκτη είναι η Πενσιλβένια, γιατί δεν ολοκλήρωσα. Μετά είχαμε μια άλλη διαδικασία. Κερδίσαν τις εκλογές με αυτό το πολύ περίεργο τρόπο που ανατρέψαν ουσιαστικά νόμους στατιστικής, μαθηματικών, με τους επιστολικούς ψήφους. Έχουμε πάει τώρα σε ένα κυνήγι μαγισσών. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο αυτή τη στιγμή, μέσω ενός ουσιαστικά δικαστικού πραξικοπήματος που θα κάνουν, εργαλοποίηση της δικαιοσύνης. Αυτά όμως, Πέτρο, θα τα κρατήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας, με συνεχή και διαρκή, αλλά και έκτακτες εκπομπές, αν χρειαστεί. Εγώ θα κλείσω τώρα με μια τελευταία σκέψη, ότι η Αμερική το 1960 είχε 30% του πληθυσμού να έχουν, το 1% του πληθυσμού να έχει το 30% του πλούτου. Το 80, το ίδιο 1%, είχε το 50% του πλούτου. Σήμερα, το 1% του πληθυσμού στην Αμερική έχει το 90% του πλούτου. Αυτοί δεν θέλουν τον πρόεδρο Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος ένας πάμπλουτος άνθρωπος. Αλλά όχι όμως στις βιομηχανίες όπλων ή στην τεχνητή νοημοσύνη, στο real estate. Με τα κίνητα ασχολιόταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνος για αυτό το σύστημα, σε αντίθεση με την κυρία Χέλη, η οποία είναι εντελώς συστημική. Κλείνω αυτό. Σε μια επόμενη εκπομπή θα κάνουμε αρκετά βαθιές ανάλυσεις. Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο. Αγαπητοί τηλεθεατές και ρεπουμπλικάνοι και μέλη του κόμματος, ο Θεός να σας έχει καλά, να έχει καλά την Αμερική μας, την Ελλάδα μας, τον πρόεδρό μας και την ανθρωπότητα, μακριά από πολέμους και καταστροφές. Πέτρο, χαιρέτησε και εσύ για να κλείσουμε την εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη φορά με πολύ βαθιές συζητήσεις, όπως είπε ο Ιωνάθαν. Make America great again. Και make Greece great again. Όπως μας είπε κάποτε ο πρόεδρος Τραμπ. Καληνύχτα σας. Ο Θεός να σας έχει καλά.